αγάπη μου, καλώς ήρθες για ένα ακόμα παραμυθάκι με τη Θεία Ειρήνη. Αυτή τη βδομάδα θα διαβάσουμε την ιστορία του Ασχημόπαπου. Η μαμά Πάπια θα γίνει μητέρα για πρώτη φορά. Τι όμορφα που είναι τα παπάκια της, πόσο της μοιάζουν. Είναι ίδια με εκείνη όταν ήταν μικρή. Σε λίγο θα βγει και το τελευταίο. Από ένα τεράστιο αυγό που τόσο τη δυσκόλεψε καθώς το κλωσούσε. Ξαφνικά το μεγάλο αυγό άρχισε να κουνιέται. Το άσπρο τσόφλι έσπασε και εμφανίστηκε ένα σκούρο πουλάκι. Δεν ήταν αυτό που όλοι περίμεναν. Τι παράξενο! Ήταν τόσο σκούρο σε σύγκριση με τα κατάξανθα αδερφάκια του. «Καλά, θα αλλάξει με τον καιρό», σκέφτηκε η μαμά Πάπια. Όμως, οι μέρες περνούσαν και η μαμά Πάπια παρατηρούσε με ανησυχία το τελευταίο της πουλάκι. Ήταν τόσο διαφορετικό από τα άλλα. Ούτε που έμοιαζε με εκείνη ή με τα αδερφάκια του. Κάθε φορά φαινόταν όλο και πιο διαφορετικό, όλο και πιο άσχημο. Τα παπάκια κοίταζαν με περιφρόνηση το μικρό τους αδερφάκι και παρόλο που ήταν πιο μεγάλο σώμα από αυτά, δεν έχαναν την ευκαιρία να το τσιμπούν κάθε τόσο. Το κακόμοιρο αισθανόταν πολύ άτυχο, τόσο άτυχο που αποφάσισε να φύγει μακριά. Περιμένοντας να πάνε όλοι για ύπνο, έφυγε από τη φωλιά με δάκρυα στα μάτια. Ήταν τόσο σκοτεινή εκείνη η νύχτα και εκείνο ήταν τόσο μικρό. Στο τέλος, κουρασμένο και φοβισμένο, σταμάτησε για να κοιμηθεί κάτω από ένα δέντρο. Την επόμενη μέρα ξύπνησε από ένα πολύ δυνατό θόρυβο. Έκρυψε το κεφάλι του ανάμεσα στα καλάμια και ανακάλυψε ότι ένα κοπάδι πάπιες έπαιζαν φτερουγίζοντας εδώ και εκεί. Ήταν αγριόπαπιες. Όταν ο φίλος μας πήγε να τις πλησιάσει, ακούστηκε μια ντουφεκιά και οι πάπιες πέταξαν μακριά. Το κακόμοιρο το παπάκι έμεινε και πάλι μόνο του. Άρχισε να περπατάει σαν χαμένο μέχρι που έφτασε σε μια καλύβα όπου το φιλοξένησαν. Η αλήθεια είναι ότι εκεί δεν του συμπεριφερόντουσαν και άσχημα. Του έδιναν να φάει, μπορούσε να κοιμηθεί κοντά στη φωτιά. Όμως σε λίγο καιρό άρχισε να νοσταλγεί τη λίμνη. Ήθελε να κολυμπήσει. Το είπε στους υπόλοιπους, αλλά δεν καταλάβαιναν. «Τι παράξενο που είσαι», του έλεγαν. «Τι ζητάς περισσότερο από τροφή για να φας και μια καλή φωτιά για να ζεσταθείς. Είσαι αχάριστο». Εκείνο λυπημένο έφυγε από την καλύβα. Περπάτησε μέχρι που συνάντησε μία λίμνη. Αποφάσισε να ζήσει εκεί. Σιγά σιγά έμαθε να τρώει ό,τι του προσέφερε η φύση και να βρίσκει καταφύγιο για τις νύχτες. Μία μέρα πετούσαν πάνω από το κεφάλι του τα πιο ωραία πουλιά που θα μπορούσε να φανταστεί κανείς. Ήταν τόσο διαφορετικό από εκείνα, τόσο άσχημο και τόσο μικρό. Εκείνο το χειμώνα κατάφερε να επιζήσει όπως. Σιγά οι μέρες γινόταν όλο και μεγαλύτερες. Ο ήλιος έβγαινε και πάλι για πολλές ώρες και γρήγορα έφτασε η άνοιξη. Κάποια μέρα ξύπνησε από ένα τρομερό κρόξιμο πουλιού και ένιωσε να τρέμει ολόκληρο από το φόβο του. Σήκωσε το κεφάλι του και αντίκρισε εκείνα τα πανέμορφα πουλιά που είχε δει ξανά τον προηγούμενο χειμώνα.
εσύ?» τον ρώτησε ένα από αυτά μόλις το είδε. «Είμαι ένας χυμόπαπο». «Χα, τι αστείο! Ούτε παπί είσαι, ούτε βέβαια άσχημο. Είσαι ένας κύκνος, σαν και εμάς». Ο φίλος μας πήγε στο νερό της λίμνης και καθρεφτίστηκε. Είδε ότι εκείνο το πουλί που είχε θαυμάσει προηγουμένως ήταν ολόιδιο με εκείνον. «Θέλεις να έρθεις μαζί μας?» τον ρώτησε ο κύκνος που τον είχε πλησιάσει. «Ναι», απάντησε ο φίλος μας και πέταξαν μαζί με τους συντρόφους του. Αυτό ήταν λοιπόν ένα από τα αγαπημένα μας κλασικά παραμύθια, η ιστορία του Ασχημόπαπου.